Η οικογένεια του ΟΣΕ, ο κόσμος του σιδηροδρόμου θρηνεί και άλλα δύο θύματα, τα οποία έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα, τον Κώστα Πρασά και τον Κώστα Χρυσάβγη, ο ένας πρώην σταθμάρχης στο Βόλο και ο άλλος διευθυντής κυκλοφορίας στον ΟΣΕ, είναι βέβαιο ότι θα μπορούσαν να συμβάλλουν στις έρευνες. Όπως είναι βέβαιο ότι είμαστε ενώπιον μιας τεράστιας προσπάθειας συγκάλυψης και βεβαίως αλλαγής ατζέντας. Και επιτρέψτε μου να πω ότι μας θλίβει αυτό. Και μας θλίβει διότι αρχίζει και περιβάλλεται με το πέπλο της μη ανάληψης ευθύνης. Διαβάσαμε ότι ο κύριος Καραμαλής θα είναι υποψήφιος με γιά του με χαρά του. Οι διευθύνοντες που υποτίθεται ότι είχαν παραιτηθεί του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ είναι στη θέση τους. Προσέξτε, το ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης την πρώτη στιγμή. Είναι ακόμα στη θέση τους, υπογράφουν. Καταστρέφουν στοιχεία, παραποιούν στοιχεία, δημιουργούν στοιχεία. Πότε και πώς θα το μάθουμε αυτό? Γιατί είναι στη θέση τους αυτοί οι κύριοι? Και κοντά σε αυτά και τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος έμαθε το Πανελλήνιο ότι είναι υφυπουργός μεταφορών, με την άστοχη περιοδία του στο σταθμό της Λάρισας, όπου βάλθηκε να πείσει το Πανελλήνιο ενώπιον ανθρώπων έμπειρων ότι εκεί λειτουργεί τηλεδιοίκηση. Από κοντά ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος είχε αραδιάσει ένα σωρό ψέματα, και βεβαίως τώρα η άρνησή σας να ξανασυνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με όλους τους εμπλεκόμενους. Αυτό γιατί το φοβάστε? Γιατί το φοβάστε, κύριε Υπουργέ? Δεν είστε αρμόδιος, βεβαίως. Αλλά εδώ θέλουμε μια απάντηση. Όπως θα θέλαμε και την προσωπική σας, παρόλο που είναι συλλογικές οι ευθύνες στα Υπουργικά Συμβούλια, προτροπή προς τον διοικητή του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών να απαντήσει στην αίτηση καθάρτησης εγγράφων και την ερώτηση που έχει κάνει σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ζητάμε τα πρακτικά των διαπραγματεύσεων και τις αλληλογραφίες για να δούμε πώς φτάσαμε στο σημείο το ελληνικό κράτος να απαλλάσσεται τις υποχρέωσεις να αναπτύξει γύρω στα συστήματα ασφαλείας. Και βεβαίως η Ιταλική εταιρεία να απαλλάσσεται τις υποχρεώσεις να κάνει 600 εκατομμύρια επενδύσεις. Και κοντά σε αυτά έρχεται τώρα το ακαταδίωκτο της Επιτροπής, μάλιστα. Δεν μιλάμε για την ανεξαρτησία της εδώ. Εδώ θα πρέπει να υπάρχουν δικλείδες απέναντι στην ασυδοσία της. Σας χτυπήσαμε καμπανάκια για τα ασυμβίβαστα. Ο κύριος Πυργίδης της Επιτροπής, προσέξτε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο κύριος Πυργίδης ήταν σύμβουλος του ΟΣΕ για θέματα ασφαλείας στις αφύλακτες διαβάσεις. Και τώρα είναι εμπειρογνώμονας, ο οποίος έχει ακαταδίωκτο που θα αξιολογήσει ποιος έχει τις ευθύνες και θα στείλει κεραβασάκι στη δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη υποχρεώται να το λάβει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη, όπως είπε ο Μητσοτάκης, όχι είπε, υπαγόρευσε ο Μητσοτάκης στον Τογιάκο. Η ίδια περίπτωση ήταν και η περίπτωση Ζηλιασκόπουλου και χειρότερη. Η ίδια περίπτωση και η περίπτωση Τερεζάκη, προσέξτε. Σύμβουλος του ΟΣΕ για θέματα ασφαλείας. Προφανώς κάποιος σκέφτηκε ότι τα πήγε καλά αυτός ο άνθρωπος. Τον διορίσατε διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ. Και τους έχετε ακόμα στη θέση που τους έχετε. Όμως πρέπει να σας πω το εξής, πρέπει να σας πούμε το εξής. Δεν θα βρείτε συμμάχους στην προσπάθεια συγκάλυψης. Η ελληνική κοινωνία θρηνεί 57 κατά κύριο λόγο νέους ανθρώπους. Και δεν θα σας χαριστούν όχι η αξιωματική αντιπολίτευση, την οποία μπορεί να την κατηγορήσετε ότι έχει ταπεινά κίνητρα, ότι προσπαθεί να αποκομίσει πολιτικά ωφέλη. Δεν θα σας χαριστούν οι δικηγορικοί σύλλογοι της Ελλάδας, οι οποίοι παρίστανται πλέον στην υπόθεση. Δεν θα σας χαριστούν βεβαίως και οι συγγενείς των θυμάτων. Λυπάμαι πάρα πολύ που φτάσαμε να το συζητάμε αυτό, αλλά φαίνεται ότι εσείς θα ζητήσετε και λαϊκή εντολή συγκάλυψης. Διότι δεν θέλετε να διερευνηθούν τα αίτια. Και είναι προφανές ότι αυτό θα είναι και ένα από τα επίδικα
της προεκλογικής περίοδου, κύριε Γεωργιάδη. Έτσι δεν είναι? Θα πρέπει να εξηγήσετε. Ελπίζουμε μέχρι να κλείσει η Βουλή να μας απαντήσετε. Αλλιώς θα σας λέμε ότι συγκαλύπτεται. Αν δεν φέρετε τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων με τους Ιταλούς, θα σας λέμε ότι συγκαλύπτετε. Εάν επιμείνετε στο ακαταδίωκτο, θα σας λέμε ότι συγκαλύπτετε. Μην έχετε αμφιβολίες. Και βέβαια από κοντά και τα επιχειρήματά σας ότι είναι διαχρονικές οι ευθύνες και φταίει ο Σταθμάρχης. Απαντήθηκαν με τον πιο άρτιο τρόπο τα ζητήματα που αφορούν τη δική μας διακυβέρνηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, στην οποία από ό,τι καταλάβαμε θέλετε να βάλετε λουκέτο. Δεν σας διευκολύνει να έρθουν και άλλοι εμπλεκόμενοι, διότι εκεί ποιος ξέρει τι θα μαρτυρήσει ο καθένας. Ακούσαμε και ότι οι σταθμάρχες πιέζονται σε κανάλι Εθνικής Εμβέλειας, το Mega Channel, ότι πιέζονται σταθμάρχες να μην μιλήσουν και να μην βγουν στη δημοσιότητα. Και το βλέπουμε αυτό το πράγμα να εξελίσσεται. Ποιες είναι οι διαχρονικές δικές σας ευθύνες, εκτός από τις αποδεδειγμένες για την εγκατάλειψη του σιδηροδρόμου? Είναι οι ευθύνες του ιδεολογικού και πολιτικού σας προσανατολισμού, που θέλει την εγκατάλειψη των μεγάλων υποδομών και την έμεση ιδιωτικοποίησή τους μέσω των ΣΔΙΤ. Διότι αυτό που κάνετε για το σιδηρόδρομο, σας θυμίζω, έχετε διαφημίσει τη συντήρηση του δικτύου σε τρία κομμάτια εδώ και πάρα πολύ καιρό, με ΣΔΙΤ. Πρωτοφανές, όχι πρωτοφανές για σας εντός Ελλάδας, διότι τα ίδια κάνετε και στην ΕΙΔΑΠ, τα ίδια κάνετε και με τα λεωφορεία. Πρωτοφανές πανευρωπαϊκά, πρωτοφανές πανευρωπαϊκά βεβαίως. Διότι οι υποδομές του σιδηροδρόμου σε όλη την Ευρώπη είναι αποκλειστικά δημόσιες. Για τα λεωφορεία δεν θέλω να καταχραστώ την ανοχή του Προέδρου. Είναι αναρρύθμιτα τα περιστατικά και τις τελευταίες μέρες. Επιτρέψτε μου μόνο, κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό να πω κάτι για την ΕΙΔΑΠ. Στην ΕΙΔΑΠ έχουμε αλλεπάλληλες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις οποίες δεν συμμορφώνεστε. Το Συμβούλιο της Επικρατείας σας απαγόρευσε να δώσετε σε ιδιώτη τη συντήρηση του εξωτερικού υδροδοτικού δικτύου. Ποιο είναι αυτό το εξωτερικό δίκτυο, για να καταλαβαίνουμε? Είναι οι αποταμιευτήρες, είναι τα φράγματα, είναι τα μεγάλα δηληστήρια, είναι το δίκτυο των μεγάλων αγωγών μέχρι το όριο του αστικού ιστού. Και αυτό είχατε σκοπό να το δώσετε αποκλειστικά στη συντήρηση του ιδιώτη και να εξαρτάτε αυτή τη στιγμή η ίδρυψη της πρωτεύουσας από τις ορέξεις του ιδιώτη και τις δυνατότητες του να ανταποκριθεί. Και έρχεται τώρα στο φως. Θα ήθελα μία απάντηση, κύριε Γεωργιάδη. Δεν είστε υποχρεωμένος βέβαια να γνωρίζετε εσείς, αλλά πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΙΔΑΠ στις 9 του Μάρτη σας έχει προειδοποιήσει ότι εάν δεν λάβετε μέτρα έκτακτα για τη συντήρηση του δικτύου, ενδεχομένως να έχουμε πρόβλημα ίδρυψης στο 30 με 40% της πρωτεύουσας. Δημοσίευμα με την υπογραφή του κύριου Πάρη Καρβουνόπουλου σε γνωστή ιστοσελίδα. Θα πάρουμε απαντήσεις ή και εκεί θα έχουμε συγκάλυψη? Κλείνω. Όλα τα κόμματα στην πορεία προς τις εκλογές πρέπει να πούνε τι κυβέρνηση επιθυμούν να βγει από την επερχόμενη κάλπη. Η Νέα Δημοκρατία πρωτοτυπεί, δηλώνει ευθαρσώς ότι δεν μπορεί να σχηματίσει η κυβέρνηση από την επερχόμενη κάλπη, άρα οι Έλληνες πολίτες είναι μπροστά σε μια καθαρή επιλογή. Την επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο οποίος μπορεί να δώσει στη χώρα μια κυβέρνηση σταθερή προοδευτική με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα την επόμενη το πρωί, ή την επιλογή των αλλεπάλληλων οικολογικών αναμετρήσεων, μήπως ο κύριος Μητσοτάκης καταφέρει και φτιάξει μια κυβέρνηση η οποία θα συνεχίσει την προσπάθεια συγκάλυψης, δεν θα προστατεύσει την πρώτη κατοικία, δεν θα ρυθμίσει τα ιδιωτικά χρέη και θα βυθίσει ακόμα περισσότερο την ελληνική κοινωνία στην διχόνοια. Αυτή η προοπτική όμως θα αποτραπεί, γιατί τα αδιέξοδά σας κάθε μέρα που περνάει προς την κάλπη θα αναφαίνονται και βεβαίως μπορεί να το έχετε μετανιώσει, που είπατε ότι δεν μπορείτε να σχηματίσετε κυβέρνηση, αλλά στις πρωτοτυπίες μας έχετε συνηθίσει. Ο Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός εν ενεργεία, αρχηγός του κόμματος που πλειοψηφεί στη Βουλή, που λέει ότι δεν μπορεί να επανεκλεγεί από την επερχόμενη κάλπη. Τα έχει καταλάβει ο λαός, είπατε ότι θα την επιστρέψετε την εντολή. Δεν θα σας τη δώσει, θα τη δώσει σε εμάς όλους.